Ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος ο Σκουφάς την ημέρα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου έκανε πάντα τις απονομές των αγραφιώτιων και μπαρμπαστάθιων βραβείων. Φέτος, λόγω όμως της πανδημίας του COVID-19, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν την ελόγω ημερομηνία. Έτσι, ο Σύλλογος πραγματοποίησε την εκδήλωση το βράδυ της Τετάρτης στον εξωτερικό προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας της Παρηγορήτησας. Χαιρετισμό απίφθινε ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Σκουφάς Νίκος Παταλούκας. Μια δύσκολη χρονιά φέτος, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα λόγω και της πανδημίας του COVID-19. Φτάνουμε, τελείωσε για μας το καλοκαίρι, παρόλα τα αυτά όμως ο Σύλλογος Σκουφάς, έστω με αυτή τη μικρή εκδήλωση, σήμερα και με όλα τα απαραίτητα μέτρα διοργανώνει τα μπαρμπαστάθια. Τι να πω, όλη αυτή η κατάσταση μας έχει φέρει σε, να πω, σε απόγνωση. Όχι τόσο για την πανδημία σαν πανδημία, αλλά γιατί μας αποκλεί από όλες τις εκδηλώσεις. Η σημερινή οργάνωση που ήταν για τα γραφειώτια βραβεία και τα μπαρμπαστάθια βέβαια, έχει αναβληθεί ήδη 2 φορές. Αυτή είναι η τρίτη και η... όχι φαρμακερή πιστεύω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αύριο είναι μια σπουδαία παράσταση και ελπίζω να έχει προσέλευση κοινού για να την παρακολουθήσουν. Η όλη αυτή η κατάσταση μας έχει φέρει σε μια οικονομική δυσπραγία, γιατί επιδοτήσεις δεν έχουμε πάρει. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε και βέβαια, γιατί άμα δεν κάνεις εκδηλώσεις δεν μπορείς και να ζητήσεις. Οπότε προσπαθούμε τα κατά δύναμη. Ελπίζω η συνέχεια της χρονιάς να βγει καλύτερη και ελπίζω και οι μικροί και οι μεγάλοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στις εκδηλώσεις που πηγαίνουν και εκεί που συμμετέχουν. Εμείς σήμερα τηρούμε όλα τα μέτρα, τις αποστάσεις, με τις μάσκες στην είσοδο, γενικά όλα και τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Φέτος η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο και μακροβιότερο πρόεδρο του Συλλόγου Σκουφά, Βασίλη Καρατσόλη. Ο μιλητής της εκδήλωσης ήταν ο εκπαιδευτικός Κώστας Κωνσταβασίλης. Είναι εποχές αυτές που βιώνουμε σήμερα πρωτόγνωρες, όχι τόσο για την ανθρώπινη ιστορία, όσο για την αντίληψη που έχουμε σχηματίσει για την κοινωνία μας και τις δυνατότητές της, οι οποίες τίθενται συνολικά υπό αμφισβήτηση. Αν πράγματι υπάρχει κάτι διαφορετικό στη σημερινή πανδημία, είναι ότι θέτει αναμφιβόλο πολλές από τις βεβαιότητες που κυριαρχούσαν μέχρι πρόσφατα στις δυτικές κοινωνίες. Θα μπορέσει ένας ιός μεγέθους δισεκατομμυριωστού μια σταγόνας να καταφέρει ό,τι δεν κατάφεραν ως τώρα επαναστάτες και διανοητές σε 1,5 σχεδόν αιώνα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακολούθησε ντοκιματέρ προς τιμή του αείμνηστου Βασίλη Καρατσόλη, ενώ η φιλαρμονική του Συλλόγου Σκουφά έντισε μελωδικά τη βραδιά με μουσικά κομμάτια αφιερωμένα στη μνήμη του. Τα γραφειώτια βραβεία απονεμήθηκαν στο κέντρο διημέρευσης του Συλλόγου Αγκαλιά, στην οικογένεια του εκλειπόντος Θεοφάνη Μίτση, στην ομάδα της Αναγέννησης Σάρτας, στην ευρολόγο ψυχίατρο Παρασκευή Σακά, στον καθηγητή ιατρικής Φώτη Μάρη και στο δικό μας τηλεοπτικό σταθμό RTV για τα 30 χρόνια και πλέον λειτουργίας του και συμβολής του στην ανάδειξη του πολιτισμού. Σύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπή, τα γραφειώτια βραβεία 2020 απονέμονται στους κάτωθοι. Στον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία η Αγκαλιά,
για την ανιδιοτελή παροχή υπηρεσιών στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την ψυχολογική υποστήριξη των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους και την υποβοήθηση της καθημερινότητάς τους. Καλούμε τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτας κύριο Καλινίκου, εδεσιμότατο Βασίλειο Φλούδα, να απονείμει το βραβείο, το οποίο θα παραλάβει ο κύριος Αλέξανδρος Γεωργοδήμος, πρόεδρος του Συλλόγου Αγκαλιά. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα να μιλήσω εγώ τη στιγμή που τον κύριο Καρατσόλη και τέτοια. Εγώ θα εκπροσωπώ τον Σύλλογο Αγκαλιά. Όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ένας σύλλογος που άτομα με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία έχουν πολλές ανάγκες. Και γι' αυτό και εμείς σαν σύλλογος δημιουργήσαμε το κέντρο διεμέρευσης. Ένα κέντρο το οποίο παρέχουμε ψυχολογική, όπως είπατε πριν, εκπαιδευτική μόρφωση στα παιδιά όσο το δυνατόν μπορούν και διάφορες δραστηριότητες, εργασίες. Καλούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Ηπείρου, κύριο Βασίλειο Ψαθά, να απονείμει το βραβείο στην οικογένεια Μίτση. Ναι, βέβαια. Ελάτε. Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Να σας ευχαριστήσω. Είναι χαρά μας και τιμή μας που είμαστε σήμερα εδώ. Για αυτούς τους ανθρώπους που πριν 60 χρόνια ένωσαν και έγινε η αναγέννηση Άρτας. Στη συμπατριώτησά μας, γιατρό, νευρολόγο, ψυχίατρο, Παρασκευή Βούλα Σακάτου Βίκτορα, πρόεδρο της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών, για το αμύωτο ενδιαφέρον της για τον τόπο της με την εδώ διοργάνωση και συμμετοχή της σε πλήστες επιστημονικές ημερίδες. Το βραβείο θα απονείμει στην κυρία Σακά, εκ μέρους του Δήμου Αρταίων, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κύριος Χριστόφορος Σιαφάκας. Ευχαριστώ πολύ για το βραβείο. Το θεωρώ μεγάλη τιμή και συγκίνηση. Πιστεύω και το έχω διαπιστώσει ότι ο Σκουφάς προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα του πολιτισμού στην Άρτα, την πόλη που γεννήθηκα, που πέρασε τα παιδικά μου χρόνια και που έζησε και πέθανε ο πατέρας μου, ο Βίκτορος Σακάς, που πιστεύω ότι πολλοί από εσάς τον ξέρετε. Το βραβείο επίσης πάει στην ομάδα μας, στην εταιρεία Αλτσχάιμερ. Είναι τιμή για μένα να παραλάβω και τον καθηγητή κύριο Μάρη. Είναι καθηγητής, δεν είναι αναπληρωτής καθηγητής. Είναι αντιπρίτανης και πρώτος στη τάξη αντιπρίτανης στο πανεπιστημιό μας. Το ακαδημαϊκό έτος άρχισε χθες, οπότε ο πρώτος στη τάξη αντιπρίτανης ήταν αδύνατο να απουσιάζει σήμερα και μάλιστα εργάσιμη ημέρα. Μου είπε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς. Παίρνω το βραβείο σαν Γενικός Γραμματέας της Ακαδημαϊκής Εταιρείας Άρτας και ο Φώτης θα είναι πάλι κοντά μας σύντομα με νέες εκδηλώσεις που θα κάνουμε μόλις αυτή η λέλαπα το επιτρέψει. Θέλω να μεταφέρω εκ μέρους του ότι το χρηματικό έπαθλο που συνοδεύει το βραβείο το αφιερώνει στη Φιλαρμονική του Συλλόγου μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για τον RTV το βραβείο αυτό που παραλαμβάνω εγώ σήμερα. Το βραβείο που ανήκει πρώτα απ' όλα στον πατέρα μου, τον Χρυσόστομο τον Γκανιάτσα,
που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, τους ανθρώπους που ήταν μαζί του από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του καναλιού, άλλοι φύγαν στην πορεία, άλλοι μείναν μέχρι το τέλος, σε όλους τους ανθρώπους που κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων μπήκαν στην οικογένειά μας, την οικογένεια του RTV, γιατί είμαστε μια οικογένεια, και σε όλους εσάς τους ανθρώπους που το παρακολουθείτε, τους τηλεθεατές του RTV, που τόσα χρόνια είστε κοντά μας. Μεγάλο βραβείο είναι όλα αυτά που μας λέτε όταν μας συναντάτε στον δρόμο. Αλλά αυτό εδώ είναι πολύ μεγάλη τιμή, γιατί επειδή από το 95 που είμαι εδώ, καλύπτω πάντοτε αυτές τις εκδηλώσεις, αυτά τα βραβεία τα παραλαμβάνουν άνθρωποι πολύ σημαντικοί. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας σήμερα που μας δίνεται αυτό το βραβείο. Και ο Σύλλογος Σκουφάς με τόσα χρόνια έχει κάνει σημαντικές εκδηλώσεις, σημαντικά πράγματα τα οποία 30 χρόνια εμείς τα καλύπτουμε. Και αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη συγκίνηση. Και ιδιαίτερα για τον αείμνηστο Βασίλη Καρατσόλη, που συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια από όλα τα πόστα που έχει αναλάβει. Και πραγματικά θα μας μείνει αξέχαστος με το χαμόγελό του, τα αστεία του και το χάδι του αυτό, πραγματικά δηλαδή. Ερχόταν κοντά σου και αισθανόταν ότι ήταν ο πατέρας σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Στα Γραφιώτια βραβεία βραβεύτηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του νομού Άρτας που αρίστευσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Κύριος Παπάζουγλου. Με λένε Γεωργιάνα Στήλιου. Βραβεύτηκα από τα Γραφιώτικα για τη βαθμολογία μου και τις σχολικές μου επιδόσεις. Mm-hmm. Και θα ήθελα, επειδή η σημερινή εκδήλωση γίνεται προς τιμή του κύριου Βασίλη Καρατσόλη, ο οποίος υπήρξε ευεργέτης της περιοχής και πρότυπο για τη δωρεά και τη φιλανθρωπία, να δωρήσω κι εγώ με τη σειρά μου το χρηματικό ποσό στο Σύλλογο Φλόγα, και να συνδράμω όσο μπορώ στο έργο του και να προσπαθήσω να καταδείξω στη νέα γενιά πόσο σημαντική είναι η φιλανθρωπία και η σημασία του αλτρουισμού. Από το δεύτερο λύκειο. Καρανίκα Εφροσύνη του Θεοδόρου, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 20. Κολώνας Μιχαήλ του Βασιλείου, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 20. Παπαηλίας Γεώργιος του Σπυρίδωνα, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 20. Ρεσίτη Μαρία του Κωνσταντίνου, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 20. Τράμπας Απόστολος Παναγιώτης του Δημητρίου, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 20. Φλούδας Γρηγόριος του Αθανασίου, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 20. Καλούμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο, κύριο Φώτιο Φώτη, να απονείμει στους κυρίους Καρανίκα, Κολώνα και Παπαηλία. Από το τρίτο λύκειο, Άση Ξυλογιάννης του Αντωνίου, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19.9. Αποστόλου Μαρία του Αλεξάνδρου, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19.9. Καλούμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αγραφιώτιων Βραβείων και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, κύριο Μιχάλη Νικολάου, για την απονομή. Τα Μπαρμπαστάθια βραβεία απονεμήθηκαν σε μαθητές που αρίστευσαν στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας. Και από τους μαθητές είναι ο κύριος Παπατζίκος Κωνσταντίνος, μαθητής του πρώτου Γενικού Λυκείου Άρτας, και ο κύριος Στασινός Γεώργιος, μαθητής του πρώτου Γενικού Λυκείου Άρτας. Καλούμε τον κύριο Ευάγγελο Στάμο, εκπρόσωπο της Μαθηματικής Εταιρείας Άρτας, για την απονομή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να διαγωνιστώ με τους μαθητές μου και μου δόθηκε γενικότερα αυτή η ευκαιρία. Είμαι σίγουρα πολύ χαρούμενος με την όλη η διαδικασία που παρευρέθηκα σήμερα. Συμμετείχα σε διαγωνισμό μαθηματικών συγκεκριμένα. Βγήκα πρώτος, είχαμε ίδιο βαθμό με τον κύριο Παπατζίκο, οπότε έχουμε την πρώτη θέση μαζί. Είμαι πολύ χαρούμενος για την σημερινή βράβευση. Πιστεύω ότι τελικά οι κόποι πάντα ανταμείβονται. Συμμετείχα
με το φίλο μου Γιώργο στο διαγωνισμό στα Βερμπαστάθια που έγινε τον Νοέμβριο. Είμαστε και δύο συνεπιτυχόντες και η αγάπη για τα μαθηματικά καλλιεργήθηκε από την πρώιμη ηλικία και ενισχύθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, από τους καθηγητές του σχολείου και από ό,τι άλλο κάνουμε γύρω από αυτό το σπουδαίο μάθημα.